Μαζί μας ο κύριος Σωτήρης Σταματίου. Ο κύριος Σταματίου είναι πρόεδρος στο Σύνδεσμο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδος. Κύριε Σταματίου, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να μπορέσουν να κατανοήσουν οι ακροατές μας, σε τι ακριβώς αναφέρεστε, τι θα πει Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, κύριε Σταματίου? Βέβαια. Να συμπληρώσω ότι είμαι και ταυτόχρονα και διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού εταιρείας του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ. Μέλη του συνδέσμου μας είναι επαγγελματίες, στελέχη που ασχολούμαστε με τη λειτουργία του ανθρώπινου δυναμικού, τη διοίκηση και την ανάπτυξή τους σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και εργαζόμαστε για να ενισχύσουμε τη συνεννόηση και τη συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων και τη διοίκηση επιχείρηση. Ο Σύνδεσμος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδος είναι ένας σύνδεσμος που συγκεντρώνει στις τάξεις του λοιπόν αυτούς επαγγελματίες. Έχει μια ιστορία 43 ετών, έχει περίπου 900 μέλη. Φυσικά είναι πολύ περισσότεροι συνάδελφοι, οι οποίοι μπορεί να είναι και μέλη μας, οι οποίοι αντίστοιχα εργάζονται σε περίπου 300 επιχειρήσεις και φυσικά επηρεάζουν και με την δράση τους πολλές χιλιάδες προσωπικό μέσα από αυτές. Σε 300 μεσαίες μεγάλες επιχειρήσεις λοιπόν εργάζονται τα στελέχη του συνδέσμου, έτσι, δηλαδή τα μέλη του συνδέσμου. Μάλιστα, πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Και μία κουβέντα παρακαλώ πρωτού κάνω διάλειμμα και επανασυνδεθούμε. Κύριε Σταματίου, σε τι εδράζεται η παρατήρηση, τι θα συζητήσουμε, δηλαδή ποια είναι η παρατήρηση σας επί του νόμου πλέον? Θέλουμε να μιλήσουμε περισσότερο, να προσαφηνίσουμε την ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία ψηφίστηκε μεταξύ άλλων με πολλά άλλα μέσα στο νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Το οποίο, όπως και διάφορα άλλα, μας απασχολεί η εφαρμογή τους. Πια όχι η ψήφισή τους, γιατί η ψήφισή τους είναι γεγονός, αλλά η εφαρμογή τους μέσα στις επιχειρήσεις. Και επειδή εμείς είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι εκ του ρόλου μας καλούμαστε να εφαρμόσουμε όλες αυτές τις διατάξεις του νέου νομοσχεδίου, θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να πετύχουμε ώστε να δούμε περισσότερο την αποσαφήνιση όλων αυτών των αποφάσεων. Και επιστρέφω στην συζήτησή μας με τον κύριο Σωτήρη Σταματίου. Ο κύριος Σταματίου είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδος. Εκπροσωπεί χίλιους εργαζόμενους στον κλάδο, στην διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και εν συνόλο εργαζόμενους σε 300 μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Λοιπόν, κύριε Σταματίου, και το θέμα σας, καλημέρα σας, είναι πώς θα λειτουργήσει αυτή η ηλεκτρονική κάρτα. Ορίστε, παρακαλώ. Καλημέρα σας και πάλι. Απλώς πριν να σχολιάσω αυτό, ήθελα να σχολιάσω πολύ γρήγορα το εξής. Το τελευταίο διάστημα, όχι απλώς διαπιστώνουμε, αλλά βιώνουμε τεράστιες αλλαγές στη μορφή της μισθωτής εργασίας, το οποίο και το νομοσχέδιο προσπάθησε να ρυθμίσει, που αυτό συνέβη τα τελευταία χρόνια. Και ουσιαστικά η μισθωτή εργασία ορίζονταν με βάση τον τόπο και τον χρόνο εργασίας. Δηλαδή, κάποιος ξεκινούσε, πήγαινε σε ένα συγκεκριμένο σημείο, δούλευε για κάποιες ώρες και επέστρεφε σπίτι του. Αυτό σήμερα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, όπως διαπιστώνουμε όλοι, και φυσικά και με την εφαρμογή της εξαποστάσεως εργασίας, που ο COVID ήταν ένας επιταχυντής, δηλαδή την έκανε πιο επιτακτική, αλλάζει και δημιουργεί τεράστιες αλλαγές. Οπότε και στις επιχειρήσεις δοκιμάζονται καινούργια υβριδικά μοντέλα εργασίας, όπου ο εργαζόμενος πια βρίσκεται μακριά όχι μόνο από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας του, αλλά καλά μια φορά και από τη χώρα του. Άρα θέλω να πω ότι οι επιχειρήσεις αλλάζουν τις δομές τους, τους χώρους τους, για να υποδεχτούν ένα ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζεται να έχει και διαφορετικές δεξιότητες και φυσικά και διαφορετικές προσδοκίες. Και όλη αυτή η κατάσταση δημιουργεί ευκαιρίες και δημιουργεί βέβαια και προκλήσεις. Και το λέω αυτό γιατί όταν μιλήσουμε για την ψηφιακή κάρτα που λέμε, που έγινε για να συμβάλλει, όπως ακούστηκε, στην προσπάθεια ελέγχου της αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας, και αυτό για να είναι αποτελεσματική θα πρέπει να ισχύουν κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή θα πρέπει, ας πούμε, να λυθούν μια σειρά από λειτουργικά θέματα που έχει να κάνει με το τι θα συμβεί αν προσέλθει κάποιος νωρίτερα ή αργότερα από το δηλωμένο ωράριό του. Θα έρθει 20 λεπτά νωρίτερα, θα ξεκινήσει και θα τελειώσει την εργασία του 20 λεπτά νωρίτερα ή αργότερα. Δηλαδή τι θα συμβεί στην περίπτωση που παραλυφθεί η χρήση της, η περίπτωση που χαθεί ή τι θα συμβεί στα διαλύματα. Το άλλο που πρέπει επίσης να... Αυτά, με συγχωρείτε, κύριε Σταματίου, καταλαβαίνω, είναι μια σειρά θεμάτων τα οποία προφανώς θα τεθούν και εκεί πάνω θα δοκιμαστεί και ο νόμος, δηλαδή στην εφαρμογή του. Αυτά τα έχετε θέσει εσείς ως παρατηρήσεις, δηλαδή μπήκατε στη διαβούλευση ή αν δεν μπήκατε στη διαβούλευση τα έχετε θέσει, τα γνωρίζει ήδη ο κύριος Υπουργός αυτά? Ναι, παρακαλώ. Είχαμε μιλήσει και στον κύριο Υπουργό, ναι. Και περιμένουμε, φυσικά αυτά θα βγουν με υπουργικές αποφάσεις, δεν είναι πράγματα τα οποία
μέχρι αυτή τη στιγμή αποτυπώθηκαν στο νομοσχέδιο, γιατί συνήθως αυτά δεν αποτυπώνται στη λεπτομέρειά τους. Αυτά αποτυπώνται αμέσως μετά όταν ξεκινήσει η εφαρμογή τους. Θέλουμε και προσδοκούμε να είμαστε σε μια συνεχή συζήτηση με το Υπουργείο για να τα θέσουμε αυτά, ούτως ώστε να προλάβουμε ο τρόπος με τον οποίο η εφαρμογή να είναι επιτυχημένη και να δημιουργήσει ως δυνατόν λιγότερα προβλήματα. Ναι. Αυτό εκεί κρίνεται και η επιτυχία της όλης του όλου εγχειρήματος. Ναι. Σε αυτές τις επιχειρήσεις που εκπροσωπείστε με τα μέλη του συνδέσμου, κύριε ναι. Σταματίου, έτσι, εκεί καταβάλλονται κανονικά οι υπερορίες σας, δεν είναι? Δηλαδή, βεβαίως. Ναι, όχι, ξέρετε κάτι, γιατί επειδή μεγαλώνουμε με διάφορους μύθους οι οποίοι συμβάλλουν στην κακή μας ενημέρωση ότι δεν καταβάλλονται οι υπερορίες, ότι ενδεχομένως κάποιες άλλες δηλώνονται, άλλες δεν δηλώνονται κτλ. Δηλαδή θέλω να πω ότι εδώ είμαστε σε επιχειρήσεις οι οποίες είναι σε αυτό που λέμε καθόλου εντάξει στις υποχρεώσεις τους. Και να συμπληρώσω ναι. ότι και για την εφαρμογή που ακούω ότι θέλει να ξεκινήσει, λέει, στα επόμενα χρόνια να γίνει από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Το ναι. σχόλιο μου εδώ είναι ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν πηγαίνουν σε μια δήλωτη εργασία όπως πηγαίνουν μικρές επιχειρήσεις, και αυτό γιατί δεν τους επιτρέπουν τα συστήματά τους, η λειτουργία τους και όλα αυτά τα πράγματα. Άρα η επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος είναι να δοκιμαστεί πριν εφαρμοστεί πλήρως, γιατί κατά τη γνώμη μου πρέπει να εφαρμοστεί καθολικά, αλλά πριν εφαρμοστεί καθολικά πρέπει να δοκιμαστεί και σε μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και σε μικρές επιχειρήσεις και πιθανώς και σε μια επιχείρηση του δημοσίου, για να δούμε και πώς λειτουργεί. Και να θεραπευτούν, όπως λέμε, οι παιδικές ασθένειες. Αυτό είναι κάτι το οποίο αναμένουμε ότι θα συμβεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, κατά τη διάρκεια του ελέγχου και της εφαρμογής του όλου εγχειρήματος. Και φυσικά αντίστοιχα θα πρέπει να δούμε, γιατί θέτω το θέμα της υπερορίας. Εδώ υπάρχει ένα τεχνικό θέμα που η ψηφιακή κάρτα δεν το θέτει. Δηλαδή, ξεκινάει ένας. Πρέπει να μπορεί ο εργοδότης να συνενεί στην έγκριση της υπερορίας τεχνικά. Δηλαδή, δεν μπορεί και δεν πρέπει ένας υπάλληλος που παρέμεινε στο χώρο επιχείρησης μετά το πέρας του ωραρίου του, όποιο και αν αυτό, είτε γιατί μιλούσε με συναδέλφους, είτε γιατί πήγε στο εστιατόριο, στο γυμναστήριο και χτύπησε την κάρτα του μία ώρα μετά, αφού του τελείωσε το ωράριό του, να θεωρηθεί υπερορία. Αυτό πρέπει ο εργοδότης να μπορεί με κάποιο τρόπο να το εγκρίνει. Και μπορεί να γίνει και το αντίστροφο. Δηλαδή, τι θα συμβεί σε περίπτωση που όντως ο εργαζόμενος χρησιμοποίησε την κάρτα του, έληξε το ωράριό του κανονικά στις 8 ώρες, για παράδειγμα, και παρέμεινε στην επιχείρηση. Και έρχεται ένας έλεγχος στην επιθεώρηση εργασίας που το βρίσκει στην επιχείρηση, που έχει χτυπήσει την κάρτα του, αλλά παρέμεινε για όλους τους λόγους που γνωρίζουν, όταν καθόμαστε λίγο παραπάνω στην επιχείρηση ή ακόμα στη θέση εργασίας του ή μιλούσε με κάποιον συναδελφό του. Τότε σε αυτή την περίπτωση τι θα γίνει? Θα υπάρχει πρόστιμο και για ποιον? Για τον εργαζόμενο, για τον εργοδότη? Ένα άλλο θέμα είναι η ψηφιακή κάρτα εργασίας, πώς θα εφαρμοστεί και στην περίπτωση της τηλεργασίας. Υπό ποιες προϋποθέσεις? Τι θα συμβεί επίσης με όλες τις υπόλοιπες τυπικές υποχρεώσεις δηλώσεων που κάνουν επιχειρήσεις, γραφειοκρατικές? Όταν το συζήτησα με τον κύριο Υπουργό αυτό, το συζητήσαμε 2-3 φορές, είναι η αλήθεια. Δημοσίως εννοώ, κύριε Σταματίου. Και ο κύριος Χατζηδάκης στέκεται στο ότι από την ώρα που υπάρχει πια η τεχνολογία, η οποία με τον γεωεντοπισμό λέει ότι ο πορτοσάλτε είναι στη θέση Α την τάδε ώρα, και με κίνηση και με την τάδε ώρα μετά από παρέλευση κάποιων ωρών δηλώνει το τέλος εργασίας του, άρα αυτό είναι ένα εγχέγγυο. Λέτε ότι δεν είναι τόσο απλό. Εγώ αυτό καταλαβαίνω τώρα από αυτά που ακούω από εσάς. Δεν είναι τόσο απλό. Ποιος το δηλώνει, υπό ποιες προϋποθέσεις? Για παράδειγμα, αν το ωράριο είναι 9-5 και εγώ πήγα 8.30 στη δουλειά και ξεκίνησε τη δουλειά μου 8.30 ώρα, το ωράριό μου θα είναι 9-5 ή 8.30-4.30? Και τι θα ισχύσει με 4.31? Θα είναι υπερορία? Και ποιος θα την εγκρίνει? Ναι. Κάποιος πρέπει να την εγκρίνει. Αλλιώς διαφορετικά, οποιοδήποτε θα καθόταν στο γραφείο, θα απαντούσε σε ένα mail και μέσα από το κινητό του και θα πει ότι εγώ απάντησα στη δουλειά, απάντησα στο τάδε mail, άρα δούλευα μέχρι τις 8 το βράδυ, μέχρι τις 9 το βράδυ που απαντάω mail. Δηλαδή αυτά είναι θέματα λειτουργικά τα οποία πρέπει να αποσαφινιστούν. Και βεβαίως υπάρχουν και σε μια σειρά άλλων περιπτώσεων και επαγγελμάτων που είτε δουλεύουν εκτός επιχείρησης, οι πολιτές, είτε δουλεύουν σε εγκαταστάσεις άλλων επιχειρήσεων, σύμβουλοι, τεχνικοί, ή έχουν βγει για μια εξωτερική συνάντηση και πάνε σπίτι τους μετά, ή είναι σε επαγγελματικό ταξίδι, διάφορα άλλα τέτοια θέματα. Και τώρα οποία... αναφερόμαστε στις παρατηρήσεις, συγγνώμη που το προσδιορίζω με αυτόν τον τρόπο, κύριε Σταματίου, αλλά
Δηλαδή τώρα αναφερόμαστε δε και πόσο μάλιστα που τώρα εσείς κάνετε την αναφορά σας σε επιχειρήσεις οι οποίες εκ των πραγμάτων, εκ των συστημάτων τους, πώς να το πω, εκ της δομής τους, λειτουργούν υπό το φως του ηλίου. Βεβαίως. Ναι, δηλαδή στην φωτεινή πλευρά, γιατί υπάρχει σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, όπως και να το κάνουμε, που ονομάζεται αγορά εργασίας. Σαφώς. Ναι, σαφώς. Δεν θέλω να σας βάλω σε πράγματα που δεν είναι έξω από το κομμάτι σας, αλλά πόσο μάλλον αυτό θέλω να πω τώρα. Αν εσείς παρατηρείτε αυτά τα πράγματα, ας προσπαθώ να φανταστώ τι γίνεται σε άλλο πεδίο, μη φωτεινό. Ναι. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα εκεί. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει και εμείς και στα μέλη μας είχαμε στείλει και μια επικοινωνία που μαζέψαμε χρήσιμα σχόλια, μερικά εκ των οποίων και αυτά σας αναφέρω. Ναι, μόνο δικά σας όλα. Επ' ευκαιρία της ψήφισης του νομοσχεδίου και της διαβούλευσης, αλλά θεωρώ ότι η εφαρμογή είναι χρήσιμη, θα συμβάλλει, ναι. Με όμως πολύ βασικές προϋποθέσεις. Αν δεν σχεδιαστεί καλά, θα υπάρχουν τρύπες, να το πούμε έτσι, στις οποίες θα ευδοκιμούν συμπεριφορές σαν αυτές που προσπαθείτε να επισημάνετε. Μάλιστα. Θα σας παρακαλούσα μία χάρη, και το λέω δημοσίως. Αν μπορούσατε αυτές τις παρατηρήσεις να τις έχω εγγράφως, κύριε Σταματίου, για να μπορώ να τις επικαλούμε. Γιατί θα μπω σε συζήτηση προϊόντος του χρόνου, εννοώ ότι όπως θα προχωρεί αυτή η εφαρμογή αυτού του νόμου. Αν μπορείτε, παρακαλώ, στο mail μου να μου στείλετε τις παρατηρήσεις, τα σημεία αυτά, δεν θέλω τίποτα άλλο, τα σημεία αυτά που παραθέσατε. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα είπατε όλα, θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο? Εντάξει, νομίζω τα βασικά τα είπαμε, δεν χρειάζεται τώρα να χρειάζομαστε τον χρόνο για περισσότερες λεπτομέρειες, αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Ωραία. Και ό,τι άλλο υπάρχει, είμαι στη διάθεσή σας, προφανώς για τον δημόσιο διάλογο. Αν θέλετε και εσείς ο ίδιος να μιλήσετε με κάποιο στέλεχος του Υπουργείου και θα δούμε, αν θέλετε εδώ είμαι εγώ πάντως. Είμαστε στη διάθεσή τους. Πολύ καλά, χαίρομαι. Οπότε είμαστε στη διάθεσή τους να βοηθήσουμε, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, όλα αυτά τα οποία θα ψηφιστούν, εμείς οι ίδιοι θα τα εφαρμόσουμε, οπότε μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η εφαρμογή να είναι πολύ ξεκάθαρη και κρυστάλλινη για να μπορέσουν να πετύχουν. Μάλιστα. Τώρα, για να το πω και άλλη μια φορά, ενδεχομένως για κάποιους ανθρώπους που δεν το προσεγγίζουν απολύτως έτσι, εσείς είστε, κύριε Σταματίου, αυτοί που λέγαμε κάποτε, προσωπάρχες σε μια επιχείρηση, έτσι. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σταματίου. Χάρηκα για την επικοινωνία μας. Γεια σας. Ο κύριος Σωτήρης Σταματίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδος.